τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος με αφορμή το 20ο συνέδριο του κόμματος παρουσίασε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Καλαμάτας το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Στέφανος Λουκάς. Επιτάπητος τέθηκαν οι σύνθετες εξελίξεις διεθνώς στην περιοχή αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, ιδιαίτερα εστιάζοντας τα νέα στοιχεία αλλά και τις δυσκολίες στον αγώνα των λαϊκών στρωμάτων, καθώς επίσης και οι νέες δυνατότητες που δίδονται μέσα από την ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Από αυτή την άποψη, με αφορμή το Eurogroup, το κόμμα έκανε αυτή την παρέμβαση σε όλη την Ελλάδα με διάφορες μορφές, με περιοδίες εργοστάσια τύπους δουλειάς, με πικετοφορίες ή και άλλες μορφές δράσης που έγιναν στο επίπεδο του εδάφους. Λέω παρεμπιπτόντως αυτό, διότι ξέρετε ότι βρισκόμαστε σε μια πορεία όπου τα συνδικάτα ξεδιπλώνουν επίσης μια παρόμοια δράση στα πλαίσια της κλιμάκωσης της πάλης, ενάντια όχι μόνο στα καινούργια μέτρα που έτσι κι αλλιώς έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση. Ο ριζοσπάστης γράφει καθημερινά για αυτά, δεν θα ήθελα να σταθώ αναλυτικά, εννοώ το τιμίο στο αφορολόγητο, τα εργασιακά. Λέω γράφει καθημερινά, δεν θα ήθελα να σταθώ αναλυτικά σε αυτά. Αλλά στο να συμβάλλουμε ώστε ακόμα πλατύτερες εργατικές δυνάμεις ή δυνάμεις από τα φτωχά λαϊκά στρώματα, ενώ μικρομεσαία αγροπιά, από απασχολούμενους της πόλης, να εκφράσει όχι την αντίθεσή του απλά σε αυτή την πολιτική, αλλά την καταδίκη της στην προσπάθεια συσπήρωσης ενάντια σε αυτή την πολιτική, ενάντια στην εξουσία που ασκεί αυτή την πολιτική και όχι μόνο στην κυβέρνηση. Και η Νέα Δημοκρατία την ίδια πολιτική έχει, ανεξάρτητα αν έχει διαφορετικές προτεραιότητες ως προς τις αναδιαρθρώσεις, μεταρρυθμίσεις.